Δηλαδή ο Χριστός είχε ανάγκη τον Ιούδα για να μας σώσει, αν είναι δυνατόν. Αυτός είχε ρόλο, ας πούμε. Όχι βέβαια. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτά τα λένε οι άθεοι, έτσι, για να τον βγάλουν και τον Ιούδα ότι ήταν και αυτός Άγιος τελικά. Και αναγκαίος. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Έτσι, και θα βρίσκε τρόπο, και αν δεν υπήρχε ο Ιούδας, να μας σώσει. Άλλωστε τι είπε για τον Ιούδα. Ότι ήταν καλό, λέει, για αυτόν τον άνθρωπο να μην είχε γεννηθεί, έτσι. Τον πονούσε και τον αγαπούσε πάρα πολύ, όπως και όλους μας, ο Κύριος. Αλίμονα να, ας πούμε, φτιάχνει ανθρώπους ο ίδιος ο Θεός επίτηδες για να τους κολλάσει, για να υπηρετηθούν τα σχέδιά Του, αν είναι δυνατόν. Όχι βέβαια. Κοιτάξτε, ο Θεός προγνωρίζει για αυτόν ο οποίος υπάρχει. Ένας που δεν θα υπάρξει, δεν υπάρχει και γνώση για αυτόν. Πώς να το πω, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αλλιώς. Ο Θεός δεν έχει προ και μετά. Εμείς έχουμε παρελθόν, παρόν, μέλλον, έτσι. Το Θεό είναι όλα ανοιχτά. Αλλά είναι ανοιχτά για αυτούς που υπάρχουν. Ένας που είναι ανύπαρκτος, είναι ανύπαρκτος. Και δεν υπάρχει ούτε πρόγνωση, ούτε, ας πούμε, να ξέρει κάτι ο Θεός για αυτόν. Αφού δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει ποτέ. Καταλάβατε. Γνωρίζει ο Θεός για αυτούς που θα υπάρξουν, που υπάρχουν και θα υπάρξουν. Καταλάβατε. Δεν φταίει ο Θεός. Προσέξτε αυτό να το καταλάβουμε, παιδιά. Για την πορεία μας, εμείς φταίμε. Έχουμε το αυτεξούσιο. Εμείς καθορίζουμε το μέλλον μας και τη ζωή μας. Είναι στα χέρια μας την κυριολεξία. Απλώς ο Θεός γνωρίζει ως πάνσοφος και παντογνώστης πώς θα κινηθούμε. Πώς εμείς θα χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία μας. Αυτό. Αλλά αυτό δεν μας επηρεάζει εμάς. Εμείς το κανονίζουμε, εμείς το κάνουμε. Να το πούμε με μια έκφραση. Προγνωρίζει, αν και είπαμε και αυτό δεν είναι ακριβές, γιατί για το Θεό δεν υπάρχει προ και μετά, αλλά δεν προκαθορίζει. Αν θέλετε κρατήστε το έτσι. Για να μην μπερδεύεστε. Ναι. Είμαστε στη σκέψη του Θεού και πριν υπάρξουμε. Ναι. Το λέει ο Ψαλμός. Προαιώνει. Δηλαδή προαιωνίως ο Θεός, έτσι, πριν ακόμα φτιάξει δηλαδή και τους αιώνες, γνώριζε για μας, έτσι, και νοιαζόταν για μας και μας αγαπούσε. Το λέει ο Ψαλμός. Είναι άπειρη αγάπη του Θεού, παιδιά, και δεν το έχουμε συλλάβει πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Και έχουμε μια πλανεμένη ιδέα για το Θεό, προσέξτε το αυτό. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ένας αστυνομικός που μας παρακολουθεί στη γωνία να μας ρίξει κεραυνό. Έκανες κάτι, πάει, χάθηκες. Τώρα δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Αυτό είναι του διαβόλου. Προσέξτε το αυτό. Είναι του διαβόλου. Ό,τι και να έκανες, ο Θεός σε περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, όπως σε περίμενε τον άσωτο. Θυμάστε την παραβολή του ασώτου. Ο πατέρας αγνάντευε. Και μόλις είδε τον άσωτο να γυρίζει, έτρεξε έξω από το σπίτι και τον αγκάλιασε. Έτσι είναι ο Θεός, είναι πατέρας. Δεν είναι όπως ο Δίας με τους κεραυνούς στο χέρι. Αυτός είναι δαίμονας. Το είπαμε τι ήταν ο Δίας και όλοι αυτοί οι θεοί. Δαίμονας ήταν. Ο διάβολος είναι έτσι. Και άμα του πας λίγο κόντρα στα σχέδιά του, ξέρεις τι ξυλοτρός. Όταν είσαι στην υπηρεσία του, έτσι, οι δαίμονες. Ξέρετε τι ξύλο δίνουν στους μάγους, τι ξύλο τρώνε οι μάγοι. Οι πιο ταλέποροι από όλους είναι οι δαίμονες και μετά είναι οι υπηρέτες τους, οι πιο ταλέποροι από τους ανθρώπους. Οι μάγοι και όλοι αυτοί που υπηρετούν τον διάβολο.